Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριες και κύριοι συνάδελφοι. Κανένας μας δεν αμφισβητεί ότι η δημόσια διοίκηση της πατρίδας μας πάσχει από χρόνιες και δομικές παθογένειες. Γραφειοκρατία, αναποτελεσματικές δομές, συγκεχημένες αρμοδιότητες και ανεπάρκεια συντονισμού. Μερικά μόνο από τα προβλήματα. Προέρχομαι από τη δημόσια διοίκηση και πιστέψτε με, τα γνωρίζω εκ των έσω. Είναι λοιπόν πλέον κοινός τόπος ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Και δεν είναι απέτηση της Τρόικας, είναι απλά απέτηση του κόσμου. Απλά το σημερινό σύστημα δεν πάει άλλο. Θεωρώ σε αυτή την κατεύθυνση την μεταρρύθμιση με το παρόν νομοσχέδιο του εξορθολογισμού του της κακοδιαχείρισης και της μείωσης των δημοσίων δαπανών, κινείται λοιπόν και το σχέδιο νόμου που καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε για την κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα και τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμό που πρέπει να γίνεται του κυβερνητικού έργου. Η κατάργηση λοιπόν παροχημένων φορέων και φορέων των οποίων η αποστολή δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, απλά αντιθέτως επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο, ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων. Με τις διατάξεις λοιπόν του παρόντος νόμου, καταρχήν καταργούνται 8 φορείς, των οποίων και ο ρόλος μπορεί να ασκηθεί από άλλες υφιστάμενες δομές, συνεκτικότερα, και συγχωνεύονται 197 νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα. Με τις διατάξεις λοιπόν του παρόντος νόμου, προβλέπεται επίσης η αυτοδίκαιη λήξη της θητείας Διοικητικών Συμβουλίων αζημίως για το δημόσιο και ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή η πωλήση και εκαθάριση φορέων. Στη σημερινή μου παρέμβαση θα ήθελα να αναφέρω δύο ζητήματα που αφορούν την περιοχή στην οποία εκλέγομαι, τον νομό Καστοριάς. Βλέπουμε, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το σχέδιο νόμου ότι λαμβάνεται η απαιτούμενη μέρημνα, όπως μόλις προανέφερα, για το προσωπικό των συγχωνευόμενων φορέων. Δυστυχώς, οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές εταιρείες του ΕΟΜΕΧ δεν έτυχαν της ανάλογης αντιμετώπισης. Με το νόμο 3895 του 10 ψηφίστηκε η συγχώνευση διαπορροφήσεως των θυγατρικών εταιρεών του ΕΟΜΕΧ ΑΕ από το ΕΛΚΕΔΕ, Κέντρο Αερολογίας και Σχεδιασμού ΑΕ, προβλέποντας και τη μεταφορά του προσωπικού στο ΕΛΚΕΔΕ, διατηρώντας την ίδια σχέση εργασίας. Λόγω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν και εσκεμμένων ενεργειών των Διοικητικών Συμβουλίων, δεν έγινε εφικτή με ένα ολόκληρο έτος η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο νόμος 4038 του 12, ο οποίος με το άρθρο 17 μεριμνά για την τύχη της μετρικής εταιρείας ΕΟΜΕΧΑΕ και των εργαζομένων της, οι οποίοι μεταν σε άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου, του 4038, καταργούνται οι θυγατρικές εταιρείες του ΕΟΜΕΧΑΕ, Κέντρο Ελληνικής Ζωής, Μέδρα την Καστοριά, ΕΛΚΕΔΕΑΕ, ΕΛΚΑΑΕ και ΕΛΚΕΑΕ, χωρίς καμιά πρόνοια για τους εργαζομένους που τους εγκαταλείπει στην τύχη τους, αντιμετωπίζοντάς τους σαν να μην είναι ισότιμοι με τους εργαζομένους στην ΕΟΜΕΧΑΕ, στην ΕΤΕΑΝ, στην Εργασία, στην εργατική κατοικία και τόσες άλλες εταιρείες του δημοσίου, και μάλιστα παραβλέποντας την έκθεση και μετά την νομοτεχνική επεξεργασία του εν λόγω άρθρου από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων. Το πρόβλημα των εργαζομένων φάντασμα στους εν λόγω φορείς το θέσαμε 30 βολευσιατική ερώτησή μας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και μια νομοθετική ρύθμιση για τους εργαζόμενους αυτούς που βρίσκονται μετέωροι, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι άνεργοι, δεν έχουν απολυθεί, αλλά δεν εργάζονται. Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης του δικαίου και της αναλογικότητας επιβάλλουν την ίδια συμπεριφορά του κράτους και για τους εργαζομένους στις θυγατρικές επιχειρήσεις του ΕΟΜΕΧ με τους υπόλοιπους εργαζομένους στους υποσυγχώνευση φορείς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να αναφερθώ ακόμα και σε μια αγωγία που κατέθεσα μαζί με άλλους συναδέλφους σε αυτό το νομοσχέδιο και αφορά το άρθρο 9, παράγραφος 9.
Η λίμνη της Καστοριάς, όπως αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο που εκλέγεται στην Καστοριά, είναι περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και σημαντικός υγροβιότοπος για το οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής. Αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστών και σημείο αναφοράς για την καθημερινή ζωή των Καστοριανών. Παρά τη σημασία της λίμνης, τα χρόνια κανένα έργο υποδομής δεν έχει γίνει στην περιοχή δυστυχώς. Με το Προεδρικό Διάταγμα 14 του 2012 ιδρύθηκε μετά από πολλές προσπάθειες ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Προστασίας Φύσης Υγροβιοτόπου Λίμνης Καστοριάς, ο οποίος με το παρόν σχέδιο νόμου καταργείται και οι αρμοδιότητες του προβλέπεται να μεταφερθούν και να ασκούνται από την αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γιάννενα. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει εντάξει στο έργα που αφορούν τη λίμνη και τις παραλίμνιες περιοχές. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένο οι αρμοδιότητες του εν λόγω φορέα να μεταφερθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, επειδή τα έργα που εκτελούνται στην περιοχή της λίμνης Καστοριάς χρηματοδοτούνται το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Και μάλιστα εδώ να αναφέρω ότι τα έργα αυτά είναι ένα από τα έργα ύψης της σημασίας της περιφέρειας, χαρακτηρισμένο ως έργο σημαία, για τα οποία την ευθύνη υλοποιεί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Καλώ τον κύριο Υπουργό να κάνει δεκτή την εν λόγω τροπολογία, γιατί μόνο έτσι επιτυχάνεται η καλύτερη διαχείριση της περιοχής και η βέλτιστη εποπτεία των έργων με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας, που αποτελεί και το πνεύμα στο κάτω-κάτω του παρόντος σχεδίου νόμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.